Φεβρουαρίου θα πάω στους Δελφούς και μετά ίσως ανέβω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Κάνετε εκπλήξεις στο σύζυγο? Πολλές, έχω κάνει εκατομμύρια εκπλήξεις. Και στο γιο. Στο σπίτι δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Μόνο για πλάκα θα τσακωθούμε στο σπίτι. Έχουμε έναν πολύ ήρεμο μπαμπά, έχουμε μια πολύ μαμά. Και ένα παιδί που αγαπάει και τους δύο πάρα πολύ. Δηλαδή ο σύζυγος κάνει πάντα πίσω από ό,τι καταλαβαίνει. Έτσι φαίνεται. Αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Δεν ζηλεύει ποτέ. Το έχετε πει ότι ένας θαυμαστής κάποτε σας είχε κάνει και 1999. Τριαντάφυλλα. Έχει ζήσει διάφορα τέτοια, μην ανησυχείς. Υπάρχει ζήλια. Ειδικά όταν ήμουν και πιο μικρή, εγώ τον έχω καστοκίσει κιόλας μια φορά. Στην αρχή της γνωριμίας μας. Τώρα δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Πώς αντέδρασε? Κατάλαβε ότι τον αγαπάω. Με θρησκευτικό γάμο παντρεύτηκαν το Σάββατο στον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο η Μαριάννα Γουλανδρή και ο Φίλιππος Λεμός με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους. Μεταξύ άλλων, το παρόν έδωσαν ο Νικόλαος, γιος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, και η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Το λαμπερό ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί πριν ένα χρόνο, δίνοντας ένα μεγάλο πάρτι στις Μαλδίβες. Ακολούθησε ο αραβώνας τους Σπέτσες και ο πολιτικός τους γάμος πριν περίπου 1,5 μήνα στο Δημαρχείο του Λονδίνου, ενώ ο θρησκευτικός γάμος δεν πέρασε απαρατήρητος και από τα ξένα site. Η βρετανική Daily Mail συγκεκριμένα έκανε αναφορά στο λαμπερό γάμο των δύο Ελλήνων, στον οποίο παρευρέθηκαν πολλά μέλη των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. Το άρθρο, μάλιστα, η γνωστή στο σελίδα εντόπισε τις ψιλοτάκουνες ασημένιες γόβες της νύφης και έκανε εκτενή αναφορά σε αυτές, λέγοντας πως εντυπωσίασε με αυτή την επιλογή της. Μου έχουν κάνει πάρτι έκπληξη, επειδή θα φύγω για 5 μήνες στον Άγιο Δομήνικο και θα κάνουμε και καραόκε night. Ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι έκπληξη διοργάνωσε η σύντροφος του Σάκη Τανιμανίδη Χριστίνα Μπόμπα για εκείνον, λίγο πριν ταξιδέψει για τις ανάγκες του Survivor στον Άγιο Δομήνικο. Κατά τη διάρκεια του πάρτι όμως, ο γνωστός παρουσιαστής επεφύλαξε στην αγαπημένη του μία ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη. Γονάτισε μπροστά της και της έκανε πρόταση γάμου. Φυσικά εκείνη είπε το πολυπόθητο ναι, σφραγίζοντας έτσι τη βραδιά. Ο Πελαργός έρχεται ξανά σύμφωνα με τη Real Life για την Κατερίνα Λάσπα, η παρουσιάστρια που μπήκε μόλις στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ο σύζυγός της Νεκτάριος Νικολόπουλος σε τρεις μήνες θα χαρίσουν ένα αδελφάκι στην κόρη του Σάρα και δεν μπορούν να κρύψουν την ευτυχία τους. Τι νομίζω ότι θα είναι το ακροατήριο, κορίτσι? Δεν θα έχουν καλέσει 100-200 άτομα? Δεν κάνουν βαφτίσια, υπόθεση εκδικάζουν. Γεννηθήκατε. Με φυσικό το κετό. Χρονολογία! 1982. Η στοιχεία στο ακροατήριο! Γελάει κάθε επικραμένος. Ορκίζομαι στη ζωή της νύφης μου, μισώ να τους δω παντρεμένους. Απόψε στις 9 τώρα μη χάσετε την τηλεοπτική σειρά Μην αρχίζεις τη μουρμούρα. Θα διαβάσω ξανά 5-6 σημεία για να τα μάθω απ' έξω. Γράφεις διαγώνισμα το πρωί? Θα γίνω ξεναγό. Εναλλακτική ξεναγός. Κι εγώ θα γίνω παπάς. Αλλά όχι συμβατικός. Θα διαβάζω μόνο εσένα. Κορίτσι μου, δεν έχεις καταλάβει ποιον έχεις παντρευτεί. Μπροστά σου έχεις το Ρονάλντο του χάντμπολ. Ειρήνα Σάικ. Αλλά εγώ λιγοκυρεύτηκα, βλέπεις. Γι' αυτό δεν με έμαθε εμένα όλος ο πλανήτης. Δεν έχεις το σώμα του Ρονάλντο. Έλα, πρόεδρε. Πρόεδρος εδώ. Παίζεται μεραχούλα σήμερα. Θέλω μόνο να παίχτη να προσέχετε πολύ. Τον Ανδρονίκο. Στη συνέχεια στις 10 παρα 10 ακολουθεί ο Αστέρας Ραχούλας. Θα σας πω για μια σημαντική απόφαση που πήρα. Αυτή είναι η Ακαδημία του Λίτς. Και αυτή είναι στολή προπονητή. Φοβάμαι. Δεν τα νιώθω. Παίζαμε με τον Παναθηναϊκό και ήμουν ατύχος σε φάουλ του Αποστολάκη. 15 μέτρα φόρα πήρε και μου ήρθε γεμάτη. Την ηλικία σου τη λέει? Όχι. Δεν την... Όχι. Άμα με ρωτήσουν τι λέω, άρα εντάξει, δεν αυγώ να τη φωνάζω. Δεν τη λέω επαγγελματικά και στον κόσμο, γιατί επηρεάζεται ο... Φαντάζομαι ότι στην Αμερική απαγορεύεται από το σωματείο να μας ρωτάνε στα κάστινγκ την ηλικία, από το νόμο. Πολλοί έχουν κάνει μήνυση για να σβήσουν την ηλικία τους, ιδιαίτερα γυναίκες στο Λος Άντζελες. Για πες μου γιατί δεν σε βλέπω ζευγαρωμένο. Θέλεις. Ναι. Σόν και καλά. Γενικά δεν προβάλλω τη ζωή μου. Δεν ταιριάζει και δεν θα πάω σε μέρη με μια κοπέλα για να τη δουν. Δεν είναι τώρα που με ήρθε ο ποιός, ας πούμε. Από μικρός δεν το είχα αυτό το πράγμα. Από το Λύκειο. Κάθομαι και σπίτι. Μ' αρέσει που είμαι μοναξιά πολύ. Είμαι άνθρωπος που αποζητώ και μέσα στη μέρα αποφορτίζομαι. Δηλαδή, και αν είμαι με κόσμο το μεσημέρι και έξω να είμαι κάπου μακριά να μην μπορώ, θα πάω να βρω ένα καφέ και θα κάτσω μόνος μου, ας πούμε, στο κομπιούτερ μου. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια μικρός. To this beautiful world.
Ο φωτογραφικός φακός επίσης τσάκωσε και τον David Beckham χωρίς τη Victoria να διασκεδάζει σε κλαμπ του Hollywood μαζί με το 30χρονο μοντέλο από τη Βρετανία, Poppy Delevingne. Τις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δημοσίευσε η Daily Mail και δείχνουν τον πρώην ποδοσφαιριστή και το μοντέλο μεθυσμένους έξω από τον μπαρ να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο ενώ με δυσκολία κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά. Παραμύθιαζομαι, ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Αυτοψία στο θάνατο του Παντελή Παντελίδη κάνει αύριο στις 11.30 ο Αντώνης Ρόιτερ, ένα χρόνο μετά το τραγικό τροχαίο. Για πρώτη φορά στον παρουσιαστή μιλά ο αδερφός του Τριαντάφυλλος για το μοιραίο δυστύχημα, τον πόνο της οικογένειας, τις νομικές διεκδικήσεις και ανακοινώνει τη δημιουργία Ιδρύματος Παντελή Παντελίδη, αλλά και πώς σκοπεύει η οικογένεια να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή μέσα από μια δεξαμενία κυκλοφόρητων τραγουδιών. Στις 18 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Ο δικηγόρος της οικογένειας αλλά και η μητέρα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη μιλούν στην αυτοψία, θέλοντας να ανοίξουν φως στα αίτια του θανάτου του. Παντελής Παντελίδης, το δυστύχημα που σόκαρε την Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά, η οικογένεια Παντελίδη σπάει τη σιωπή της. Η συγκλονιστική συνέντευξη του αδερφού και το μήνυμα της μάνας. Αυτοψία με τον Αντώνη Σρόιτερ. Και υπενθυμίζω ότι ένα μεγάλο απόσπασμα της συνέντευξης θα το δούμε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Α, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 7 ακριβώς, με τον Αντώνη Σρόιτερ, και νομίζω ότι πολλοί κόσμος περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πρώτες δηλώσεις μετά από ένα χρόνο της οικογένειας, αλλά και όλο το παρασκήνιο μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας Ιδρύματος Παντελή Παντελίδη. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά παιδιά. Δηλαδή, όλο αυτό το χρόνο υπάρχει μια πολύ έντονη παραφιλολογία γύρω από το τι συνέβη. Ότι βγαίνουν άνθρωποι, λένε πράγματα τα οποία μπορεί και να μην έχουν πει, βγαίνουν μετά τα διαψεύδουν. Είναι μια ιστορία που. Επειδή αγαπάει, αγάπησε ο κόσμος πολύ τον Παντελή. Θα πάει στα δικαστήρια και νομίζω η δικαιοσύνη θα αποφανθεί πλέον, γιατί είναι διαφορετικές οι απόψεις της οικογένειας που πιστεύει ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Είναι σημαντικό όμως να τα δεις όλα αυτά συγκεντρωμένα. Βέβαια. Άρεσε μια εκπομπή. Παιδιά, είναι... Με σεβασμό στον άνθρωπο ο οποίος έχει φύγει. Το σπίτι του Μάνου σας άρεσε. Πάρα πολύ. Σας άρεσε. Ποιο? Το σπίτι του Μάνου. Απλά θέλω να πω ένα τελευταίο στοιχείο του ρεπορτάζ. Με ενημέρωση τώρα η Μέρη ότι δύο από τις ειδήσεις που έχουμε αλλιεύσει και που θα δείτε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ και στην εκπομπή Αυτοψία είναι πρώτον ότι θα έχουμε τη δημιουργία ενός ιδρύματος, το οποίο όμως θα καταλάβουμε τι ακριβώς θα κάνει από διαστόματος της μητέρας και του αδερφού, αλλά και ότι υπάρχει πολύ ακυκλοφόρητο υλικό τελικά. Αυτό σας είχα πει και εγώ, υπάρχουν τραγούδια. Πάρα πολλά, είναι, όχι ένα-δύο. Για τουλάχιστον μία δεκαετία μπορεί ο Παντελής Παντελίδης να υπάρχει με νέα τραγούδια. Και δισκογραφικά. Που... Και ένα θα κυκλοφορήσει και 13 Φλεβάρι, 14. 18 του 18. Μήνα που συγκεντρώνεται ο ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε ο Παντελής, έχει κυκλοφορήσει μάλιστα το νέο του κομμάτι. Λοιπόν, με αγωνία. Αναμένουμε και Μερούλα και εμείς αύριο να έχουμε σίγουρα ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη που θα προβληθεί. Λοιπόν, πώς την είδατε την Μαριάννα Γουλανδρή, κούκλα, με τον Φίλιππο Λεμό. Στον Κώστα Γαβρά, γιατί α, στο Μάνο Γαβρά, βρε. Στο Μάνο, με συγχωρείτε. Ναι. Ωραίο σπίτι ο Μάνος Γαβράς. Ωραίο πολύ ευγένεια, πολύ νεοϊορκέζικο. Μ' αρέσει η πολύ σαν το Μαρία. Σαν στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά προς τα εκεί που είναι η Θέα, όταν η Θέα είναι ο πίσω της υπήρχε. Μπορεί να μην υπήρχε πολύ κατοικία αυτή, να χτίστηκε μετά. Δημητρό, αν όμως έχεις τα τζάμια καθρέφτη που η απέναντι δεν σε βλέπει, αλλά τη βλέπεις εσύ. Γιατί να βλέπεις εσύ την αηδία του απέναντι. Για ποιος απέναντι, βλέπετε κάποιο σπίτι απέναντι. Στα πλαϊνά, στα πλαϊνά. Να τις κουρτίνες. Γιατί να είναι εκεί η Μαρία. Επαντζούρια, you know. Παντού φως. Κουρτίνα. Είναι ωραίο όμως το σπίτι, ο Βερόλ. Και πάρα πολύ ωραία διακοσμημένο. Τα σπίτια δεν έχουν παντζούρια. Οι καινούργιες πολυκατοικίες, απ' έξω δεν έχουν. Δηλαδή εμείς ο Νέκτορα που μένουμε δεν υπάρχει παντζούρια. Στο Λυκαβίτο πόσο καινούργια μπορεί να είναι σε ουρανοξύστηκε. Βάζουν αυτά τα από μέσα. Από μέσα βάζεις. Α, βάζεις, ναι. Πώς ζω χωρίς παντζούρια, πώς κοιμάτε ρε παιδιά, τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν. Ποιος κοιμάται καλέ με κλειστά παντζούρια, τι είμαστε νυχτερίδες. Εγώ άμα δεν έχει απόλυτο σκοτάδι. Και εγώ απόλυτο σκοτάδι μπορώ να κοιμηθώ. Είστε αυτό νυχτερίδες, είστε. Κρεμιάστε κατά τα βάνη έτσι ανάποδα. Όχι, αλλά δεν θέλουμε την αχτίδα φωτός να μας υπενθυμίζει ότι ξημέρωσε. Αν κοιμάται με κλειστό παντζούρι, είναι νυχτερίδα. 9 στους 10 έτσι κοιμούνται. Η Νάνση, πώς μπορεί και μπαίνει σε όλα αυτά. Μπράβο τη, ρε παιδιά. Αυτό είναι το θέμα, ή ότι στην Αμερική είναι παράνομο να σε ρωτήσουν πόσο χρονών είσαι για να καταλάβετε πόσο αλλού είστε ανοιχτωμένοι. Άσε μας, Δημήτρη. Και ότι οι Αμερικανοί stars κάνουν μήνυση. Κάποιο λόγο έχουν όμως κόστο. Ναι, γιατί χάνουν δουλειές και ρόλους. Άλλοι σε θεωρούν μεγάλη ηλικιακά και δεν σου δημιουργεί μια εντύπωση. Ναι, κάνετε την ίδια δουλειά. Τώρα ο Μάνος είναι μεγάλος, ας πούμε, και τα λέει την ηλικία. Αλλά είδες, προτιμάει αυτό που λέει και ο Δημήτρης, παιδιά. Να αφήσεις ένα μυστήριο και ένα ερωτηματικό στο πόσο ακριβώς είναι, για να μην σε προκαταβάλει. Γιατί αν σου πει ότι είμαι 45, θα πεις α, μεγάλωσε. Αν σου πει ότι είμαι 25,
θα πει. Θα πει, άσε μας μόνο που είσαι 25 ακόμα. Κοίταξε, στην υποκριτική έχει μια βάση να συμβεί αυτό. Γιατί παίρνει ρόλο σύμφωνα με την ηλικία σου. Που φαίνεσαι. Ναι. Και με το πώς φαίνεσαι. Τι βάση έχει. Υπάρχει υποκριτική ηλικία. Είναι τι ρόλο σου. Πάντω, παιδιά, εγώ που διαβάζω πολύ κουτσομπολίστικα αμερικάνικα περιοδικά, μου αρέσει. Δηλαδή, όταν κάνω κανένα ταξίδι, παίρνω αυτά τα αντίστοιχα hello, OK. You, ας πούμε, του εξωτερικού. Πάντα λένε, ας πούμε, the 46-year-old Angelina Jolie, ξέρω εγώ. Ναι, αυτά τα, που τα είχε φέρει και το OK κάποια στιγμή και σκοτώθηκε μισή showbiz με τον Γεωργιάδη. Δεν τα γράφει τώρα όμως. Παιδιά, ήταν άσχημο παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Ήταν άσχημο και σε μεγάλο χρόνο κιόλας. Εδώ πέρα δεν τα γράφουν όμως. Ας πούμε, δεν λένε 84χρονος Δημήτρης Παπανότος. Ευτυχώς. Το γράφανε μια περίοδο, παιδιά, και το αλλάξανε γιατί σκοτώθηκε με το. Σκοτώθηκε με το μισό κόσμο, αλλά λέει γιατί να μην. Και ο μισός κόσμος εδώ συμφωνεί. Τελικά μόνο εμένα είχατε βγάλει περίεργο. Ρε παιδί μου, τώρα να σου υπενθυμίζει και ο καθένας το περιοδικό της ηλικίας σου. Δεν είναι και το καλύτερό σου. Δεν χρειάζεται. Αλλά 18 και μετά. Η μηχανή αναζήτηση σου προσθέτει ένα χρόνο με την αλλαγή την ημερολογιακή. Δηλαδή, 1 Γενάρη. Ναι. Πά στην επόμενη. Στη Μαθήλδη όμως είχε προσθέσει. Γιατί δεν το πάρω αγαπημένο μου χρόνο. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μην τα συζητάς, γιατί εγώ πήγα κάπου προχτές και έβγαλε την ηλικία μου μέσα κομπιούτερ και το βλέπω να το γράφει ο άνθρωπος που το έγραφε. Και λέω τι γράφει εκεί πέρα, είναι λάθος αυτό. Και μου λέει τόσο καλά. Και αυτό συγγνώμη, είχε απέναντι γιατί να σε ρωτήσει, βρήκα τον Google. Μην γράφει τα στοιχεία. Μην τη φέρει σε δύσκολη θέση. Α, ωραίο. Μα τι γίνεται και τι γίνεται επίσης. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ο Μάνος Γαβράς ζει πια στην Ελλάδα. Δεν ζούσε, πήγαινε ερχόταν. Ωραίο το σπίτι που έχει αυτό. Ωραίο το σπίτι, αλλά και πάρα πολύ ωραίος αυτός ο γάμος με αυτό το πανέμορφο ζευγάρι, παιδιά. Που δεν είναι μόνο που ενώνουν δύο επίθετα μεγάλες σημασίες και δόξες. Παιδιά, και δύο περιουσίες μεγάλες. Που δεν το βλέπεις και συχνά αυτό το πράγμα. Είναι. Είναι ωραία παιδιά, είναι ερωτευμένα και ξέρεις πώς φαίνεται ότι είναι πολύ ερωτευμένα. Έχουν κάνει τρεις γάμους. Το πολιτικό, το θρησκευτικό, το πάρτι στις πέτσες. Αυτό σημαίνει μπορεί να έχουν πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις. Όχι παιδί μου, ένα ζευγάρι που είναι πολύ ερωτευμένο θέλει να γιορτάσει και να ξαναπαντρευτεί και να το ξαναζήσει. Δηλαδή ένα ζευγάρι που πάει σε ένα εκκλησάκι και παντρεύεται με 20 άτομα ή στην Νέα Υόρκη παντρεύεται μόνο του, δεν είναι ερωτευμένο. Δεν χωρούσαν όλοι καλεσμένοι. Ευχαριστώ που με αφήνεις να τελειώσω. Ναι, εννοείς ότι έπρεπε να τους βολέψουν όλους. Της Ελλάδος, των Ελλήνων. Ήταν και εκεί μόνο ζευγάρια. Πολύ ωραία η νύφη και ωραίο και το ρούχο που φοράει μετά. Αυτή η φόρμα, φανταστική νάτια αυτή. Και πολύ τολμηρό για να βάλει εγκλέτη που σκεφτόσουν εσύ ποτέ τη δεξίωση να βάλει το φιλοκόμμα. Όχι, λοιπόν, το παραγαμπράκι δεν ξέρω να το εξπλάνω μέρη μου να το δείξω. Είναι ο γιος της Μαρή Σαντάλ. Είναι αυτός ένα παιδάκι με το καρέ μαλάκι γιατί η Μαρή Σαντάλ, η γυναίκα του Παύλου, ανέβασε και φωτογραφία. Η πρώην Βασίλισσα Σοφία βλέπω. Η πρώην Βασίλισσα Σοφία βεβαίω να εκεί μπροστά μπροστά στη μέση. Η μαμά τη Μαριάννα, ποια είναι η κυρία Βαρτινογιάννη. Όχι. Η κυρία Βαρτινογιάννη είναι η γιαγιά της, η κυρία Μαριάννα. Η κόρη της που παντρεύτηκε τον κύριο Γουλανδρή. Ναι, η γιαγιά της νύφης. Η γιαγιά της νύφης είναι η Μαριάννα Βαρτινογιάννη. Η μαμά της νύφης. Νομίζω είναι η κυρία Γουλανδρή. Παντρεύτηκε Χριστίνα, Χριστιάνα. Που παντρεύτηκε τον κύριο Γουλανδρή. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή του ζήτησα. Ό,τι επώνυμο που και να πει. Πολύ λαό, το δικό μου. Πολύ μπλε αίμα. Λοιπόν. Να είναι ευτυχισμένη. Και... αυτό πάνω απ' όλα. Και η Τατιάνα Μπλάτνικ ήταν εκεί. Εγώ την έχω βρει, ρε παιδιά, φωτογραφίες. Πολύ όμορφη και εντυπωσιακή. Και ωραία εκκλησία έχουμε τόσο μεγάλη εκκλησία στο Λονδίνο. Αγία Σοφία, καλέ. Αγία Σοφία. Α, στην Αγία Σοφία. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν. Όχι, στο Λονδίνο. Είναι τόσο μεγάλη. Στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη θα σ' άφηνε ο Τούρκο να κάνει. Ξέρω. Άμα του χώσει του Τούρκου καμιά. Θέλω να σου πω ότι γράφει με πολύ μεγάλα γράμματα Μαριάννα Γουλανδρή Φίλιππος Λεμός, ο λαμπερός θρησκευτικός γάμος του στην Αγία Σοφία του Λονδίνου. Δεν έφτανε μέχρι τέρμα. Ναι, βέβαια, λέω τόσο μεγάλη είναι η εκκλησία μας στο Λονδίνο, μου κάνει εντύπωση. Και νομίζω ότι και εκεί ζουν τα παιδιά, γιατί εγώ που έκανα λίγο κάτι κατασκοπίες στο Instagram, πολλές φωτογραφίες του Λονδίνου, back to home, back home και τέτοια. Ναι, ναι, εκεί ζουν, εκεί είναι η βάση τους. Λοιπόν, να ζήσουν να ευχηθούμε και στον Σάκη, τον Ιμανίδη και την μέλουσα σύζυγο. Επίσης. Φροντίσαμε, κάναμε και το κυκλάκι στο δαχτυλίδι. Άλλο κλίμα, τελώς. Δεν είναι διαφορετικό. Είναι αυτή η εκπομπή, είναι από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα ωραίο είναι και αυτό. Σε ξενοδοχείο εδώ στην Αθήνα. Μένα μου αρέσει και αυτό. Σε έκανε έκπληξη και το ρεπορτάζ που διάβασα εγώ, το ξέρεις. Για ποιο πράγμα πολύ. Έλεγε ότι τις έκανε πρώτα σιγά. Ότι γονάτισε και τις έκανε αλλαγή. Αγωνάτισε. Τώρα με αυτό ξέρετε λίγο τι μου θυμίζει. Στα δύο ή στα τέσσερα. Αυτό ξέρετε λίγο τι μου θυμίζει. Συγγνώμη τώρα με για το σχόλιο, αλλά αυτό. Ψηλά στη γωνία. Αυτό μου ήρθε είναι πώς σφραγίζουν, ας πούμε, τα ζώα. Ναι.
Γιατί θα φύγει τώρα για θα 5 μήνες. Μπορούσα να τη κάνει πιπί επάνω. Επειδή θα φύγει τώρα για 5 μήνες. Περπατάει, σηκώνει το πόδι. Πρόσεξε. Ο Αρκούδος αυτό κάνει πάντα. Περπατάει, σηκώνει το πόδι, ρίχνει μια πιτσίρλα στη μικρή. Σου λέει είναι δική μου. Και δεν μου αρέσουν να βάλω πιτσίρλα. Και φεύγει κύριο. Τώρα άφησε το σημάδι. Δεν είναι και μέσα στο σπίτι αυτό. Όχι. Εμένα μου το κάνει και μέσα στο σπίτι αυτό με την πιτσίρλα. Γιατί έχετε άλλο σκυλό. Ο Μαυρίδης άνοιξε κανένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ο Μαυρίδης έκανε για έχει μαγαζί γιατί με λέει ουρές ο κόσμος και τέτοια. Έκανε για φιλανθρωπικό σκοπό ένα τατουάζ και ήταν είχε ουρές ο κόσμος. Εμένα σε αυτό το ζευγάρι που είναι πολύ δύο πολύ όμορφα παιδιά και νέα και ωραία και χαίρεσαι να μοιράζω τη χαρά του στον κόσμο. Μου κάνει λίγο εντύπωση τόση εξωστρέφεια σε αυτές τις τόσες εξωστρέφειες. Γιατί άμα τα παιδιά είναι ερωτευμένα και θέλουν να το ζήσουν και να το ζήσουμε όλοι μαζί. Όπως θέλει εκείνη να το ζήσει πολύ, γιατί αυτό είναι στην έχει δίκιο η Ελένη, γιατί σου λέει πριν το μάθουν οι συγγενείς, το έχει μάθει όλη η Ελλάδα από τηλεόραση. Γιατί πρώτα σιγά μου σταματήνει, είναι κακά τα ψέματα τώρα. Είναι κάτι που. Ναι, αλλά ακούγεται και λέγεται. Δεν ήξερε να σπηδίξει σε βίντεο. Εγώ κάπου διάβασα ότι διάβαζα στα blogs στα sites ότι προδόθηκαν από τα βιντεάκια που βγήκανε και φαίνεται σε ένα βίντεο. Εντάξει, να τις βίντεο βγαίνουν είσαι και εσύ γνώσεις το βίντεο όταν σε τραβάνε όλη την ώρα. Ερώτηση. Έχει το ψυχισμό της κοπέλας του Σόμερ στο θέμα δημοσιότητα. Α, και άμα δεν έρθει αυτό. Δεν την έχουμε ακούσει ποτέ να μιλήσει. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Μόνο φωτογραφία. Απλά έχει ποζάρει παντού. Καλά, κούκλα είναι. Τουλάχιστον αυτή να μου ποζάρει τέτοια κουκλάρα. Δηλαδή πάει με μέτρο ομορφιά, άμα πρέπει να ποζάρει παντού ή όχι. Και είναι και όνομα. Αλλά η κάθε μία που θέλει να γίνει χαλίφσα στη θέση του χαλίφη του σύντροφου. Άρα στα όχι, παιδιά, δεν έχει μιλήσει ποτέ το κορίτσι. Υπάρχουν κορίτσια που πάνε με κάποιον μόνο και μόνο επειδή είναι διάσημοι, τη σύντροφο, για να πάρουν για τη δημοσιότητα. Εντάξει, ούτε για το Σόμερ θα μπορούσε να το πει αυτό, ούτε για τον Τανιμανίδη. Είναι ωραία παιδιά και οι δυο, δεν είναι. Είναι πολύ ωραία παιδιά και πολύ ωραία κορίτσια. Απλά θέλω να πω ότι στου 6 μήνες ενός έρωτα ή μια σχέση, που πολλές φορές η ζωή κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις, μακάρι να μην κρύψει τίποτα στα παιδιά. Θα μου πείτε πόσο καιρό είναι μαζί για η κοπέλα είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν την ξέρω την κοπέλα. Είναι μέσα στα 5 λεπτά δημοσιότητας που δικαιούμαστε. Στη Θεσσαλονίκη τι έκανε, τι κάνει η κοπέλα, είναι μοντέλο. Δεν ξέρω παιδιά τι κάνει. Κοπέλα, εγώ την έχω δει από κοντά και